Άλλο. 2-2, φίλε μου. 2-2. Είπα στον να σε σοφαρίσω. Περίπεξε με τη νύχτα. Ναι, την Παρασκευή μου περίπεξε. Παρασκευή. Ναι, έχω να στείλω. Φίλε μου, καλώ όρισε. Παρακαλώ, ευχαριστούμε. Την παρέα μα στην Τράπεζα Κύπρου, την οποία ευχαριστούμε. Ω συνήθω. Πώ πάμε. Είμαστε καλά, ρε. Μα εκείνη η επίσκεψη που είχα σε σπίτι μου ήταν εφηδιαστική. Τι μου έπιασε τηλέφωνο. Ναι. Παιδί μου, αματούω. Έσπαθε εγκεφαλή. Εντάξει, 4 επτά ήρθε. Ω που να έρθω. Ναι, έσπαθε εγκεφαλή μου. Δεν μπορεί να θέλει το θέμα, αλλά χάρηκα τώρα, μαλλιά. Πώ να κάνει αυτό, κάποιο μέρο. Μάγκη και τώρα, βασόρα σε ρε. 10 λεπτά, και εδώ. Το μισό να βγει το πίσω. Αφού 10 λεπτά είναι συναντήσει. Το μόνο σου μελανό σημείο είναι ψεύσει επίσκεψη ήταν που έγινε μα το σπίτι τσιγάρο. Τίποτε. Ένα πόση πια ρε. Πόση πια. Μα την τώρα σάκι είναι. Πέταξα τον πράγμα μέσα στο καλάθι τώρα. Ήβρα την. Εσύ και 3 ημέρε ήρθα κάτι που είναι παστιλιούε. Όχι παστιλιέ, λοιπόν, όχι παστιλιέ να πιάσει. Πόντε κούλινε που την Αμερική να φέρει πάλι το ίδιο τσιγάρο να πίνει. Δεν μπορείς να το πούμε πολλά. Ναι ρε, μα είπες μου το, δεν μπορείς. Είπες γιατρό, ξανεπείς. Είμαι ο φίλος μας στο Σχίζα και ύστερα να πούμε στα εργαστικά. Ο Σχίζα σας. Πονεί με το πόδι μου που τον αστράγαλο έρχεται πάνω ως τη μέση μου και δεν βρίσκω γωνιά να μην πω. Άρα. Θα πάθουμε το Σχίζα. Μα ο Σχίζας είναι παθολόγος. Είναι να μας πει σίγουρα πάνω. Ο Σχίζα είναι ο άνθρωπος μας, ρε φίλε. Ας το πω ρε φίλε κάτι. Εγώ τώρα να ξεντήσω από το γιατρό, λέω νίζω το πόδι σου το πονείς που το φούτσα. Μπορεί. Μπορεί. Λόγω ηλικίας. Βγάλα τώρα, που είσαι. Ναι, ρε φίλε, από τα πολλά τα παιχνίδια πιάνεις, δεν πιάνεις συνέχεια. Σε πιάνει μια φορά, ενώ ξεκουράζεις και να σου περάσει πάλι. Ναι. Δεν φοβάσαι τίποτε. Με γιάνε το αμάξι είναι το καινούριο. Άντε πάλι. Χάρηκα που το είδα. Ποιο αμάξι. Αυτοκίνητο, ρε. Νομίζω, όμως, πιάνε και ποντό. Ε, φίλε, άλλαξε αφού μας γράψαν ήδη που ήταν μέχρι τον πάλι αλλιώ. Μα και όμως γράψαμε μας το ρίγεν τούτο. Εν για πάνω όμως, ναι. Δεν μπορώ. Δεν γράμμε πάνω σου. Ούλα είναι κομπλέ. Τόλος πάντα. Ε, φίλε, επισκέψεις να σας κάνεις συχνά ρε παλεκό και διάλλη φορά που είναι να οποίης που πριν θα ανάψουν τη φουκού, να κάνουμε το σουβλά και θα φάμε. Εσύ είναι τέτοιος. Ναι, να την άψω να σε καλέσω, να έρθεις ρε, να ήρθες να έρθεις με ένα φραβέ μόνο και φύγες. Σωστό. Ήταν, να πούμε ότι θα ξαφύγει η επίσκεψή σου. Δεν μπορώ να το κάνουμε ξαφνικά. Να κάνουμε. Θα σου πω, πόσο έχουμε σήμερα, 8. Δεν μπορώ να σου κάνω μια άλλη φορά. Τι. Θα σε πιω και θα σου πω πάλι, σε 4 λεπτά να με γιάμε, εντάξει, και να σου φέρω σε μια πίτα σου φλαγιά να φάω. Εμ το νομίζεις. Να φέρεις εσείς πίμου σου φλαγιά, ρε. Όχι, να με προσβάλλεις πρώτα πρώτα. Γιατί μόνο ένα τσιξαφνικό. Όχι ρε φίλε, με καλή είναι να μπούσου ρε. Να τις πίτι μου έρχεσαι μια φράγκα για 2 χρόνια να βρίσκω σου φλάκια. Σωστό. Εντάξει. Οκ. Πάμε στις μάπες μας. Λοιπόν. Δεν μου είναι. Καταρχήν να πούμε, ξεκινούμε το Euro. Να πούμε για το Euro, ναι. Να πούμε, αλλά να πούμε ρε φίλε, ναι, για το Euro, ναι, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν. Μα ξέρεις ποιά είμαστε με λαχολία τώρα που να τελειώσει. Δεν ξέρω. Να σκιάσει με λαχολία. Και με αυτού τα ψες. Που είναι είσαι. Και ούτε πόψεις. Και με αυτού τα ψες. Που τα ψες και εμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι. Τέλος πάντων. Έτσι να βρω το μήνυμα μου, στείλε τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να κάνω την δήλωση. Είναι σκεφτεί κάτι. Τα δήλωση. Να σου πω ότι ίσως και να μου πει και εσύ την άποψη σου, αν είναι βαρετή η κουβέντα, ίσως να είναι το χειρότερο, η χειρότερη διοργάνωση είτε Euro είτε Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πού? Με τούν το θέμα. Ναι, μα τούν το πρόβλημα, εσύ το έχεις χρόνια που το είσαι εσύ και εγώ και όλοι μαδρε. Τούτον ειδικά, το θέμα θέαματος, ίσως είναι το χειρότερο. Συμφωνείς ή διαφωνείς να μας πει ο κόσμος. Μας πει ο κόσμος την άποψη. Όσο ο Μπότσε να είναι όμως, ρε φίλε, πάλι καθυλωνόμαστε και βλέπουμε τα παιχνίδια. Ναι, εννοείται τούτο. Αλλά σαν το που θέλουν το Αγγλία-Ελβετία. Σωστό. Τα πέναλτι. Στο 60-70 τζαμέ, πριν βάλει γκολ η Ελβετία, έπιαμε ένας φίλος ο οποίος ήταν που κάνω και ξέρω εγώ και είπα ότι έτσι αυθόρμητα θωρώ το χειρότερο ποδόσφαιρο που έχω δει σε Euro. Είπα του. Θα μας πει ο κόσμος ας συμφωνεί ή διαφωνεί. Αξί, δεν μπορεί να το πω. Ένα λεπτό για το μήνυμα σου στον μεταξύ την Παρασκευή. Μα τι θέλω να λύσεις τα μήνυματα που σου. Ρε, το μήνυμα στέλνεις το κάποιο. Ναι, δεν είσαι ένα κατοπτήρι. Όπως, επίσημο. Όπως το Χρήστο Δαμή. Έγραψες μου Δαμή ηρωνευτικά, περιπαικτικά,
Εν τω μεταξύ, είπα στη Γερμανία και την Πορτογαλία, έστειλε μου ένα 14 φάτσες που γελάς. Και απαντώ σου να σε σοφαρίσω σήμερα, τουλάχιστον εγώ έχασα με έναν κόστο 120 και ένα πέναλτι. Σωστό. Και απαντάμε πριν ήταν στο ποδοσφαίρου, ο Μάλε, να κάνω 4-4. Έμεινε στα 2. Δεν είναι χάσος το πέναλτι. Εντάξει, ρε. Στο άλλο είναι προηγήθηκε η Τουρκία. Ταρακουνήθηκε 2. Φίλε, σφιγγούμε. Σφιγγούμε να το γυρίσουν όλα. Είπαμε να πούμε του κόσμου, ξεκάθαρο όμως. Είπαμε. Πού είναι το τουμπούριο, έχουμε τα μέ. Τι. Είπαμε το μέτρο. Έλα, φίλο μας. Έλα. Έλα, Βαλεντίνο μου, έλα μέσα. Έλα μέσα, κλείς την πόρτα. Κλείς την πόρτα, κλείς την πόρτα. Έλα, μας ακούω. Χριστό, επισκέψεις σημαντικές. Ακούμπας δηλαδή. Έλα, ναι, ναι, έλα, έλα φίλε μου μέσα. Έτω και ένας άνθρωπος που μας αγαπάρει. Του δώσε ένα άνθρωπο, ρε. Ναι. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ, στη μέση. Έλα στη μέση. Όχι, είσαι ο μόνος ιδιοκτήτης καφέ που δουλεύεις. Φίλε. Ευχαριστώ σου. Και συγχαρητήρια. Γι' αυτό είναι να πάει μπροστά. Φίλε, βάλε μου, έλα, με κοντά τους φίλους σου, έλα, ναι. Έλα, ναι, ρε. Έλα, τώρα τον άνθρωπο. Του έσαι ο φίλος μας. Εν το τελευταίο του εδώ. Ω, εμπόρι. Μάλε, σιγιάν και με τον καφέ. Αγούντα, Coffee Way, ευχαριστούμε. Coffee Way, Σταυρού, Σαστρόπολο. Ευχαριστούμε. Μην έλα, ένα λεπτό να μας πεις την πρόλεψη σου, ρε φίλε. Να αφήσεις τώρα τι. Έλα, ναι, έλα, ναι. Μα φέρε και του Χρήστου καφέ. Οι άλλοι βλέπουν και άλλοι πίνουν ρε φίλε, να μπουν. Έλα από εδώ. Ο μόνος που μπορεί να πρέπει να πιέν τούτος. Περίμενε, εσύ, ξεκινούν που σέχνει. Εγώ είμαι Ισπανία. Είναι να πει ο Μαλέκος, αφού είναι ο Μαλέκος να έρθει αντίθετο. Αν πει Ισπανία, αλλάξω... Είναι να πει, τώρα εγώ. Μαλέ, θέλω να κάνεις να πεις του Βαλεντίνου την άνθηση του για το γύρο τώρα. Όχι, να το πούμε τις προβλέψεις. Όχι, πρέπει, είπες προ ότι ο χειρότερο γιούρο που είδαμε. Η ομίλη ήταν καλή, αλλά... Ούτε η ομίλη. Όχι, είχαν και το φίλικα που ασκώ η μόη. Αυτή είναι η Σέφλιξη. Είχε ενός πριν. Είναι ψηλό. Άντε που πήγαινε η Τουρκία στους 8, άντε που... Στο τέλος της ημέρας έδερναν τούτοι η Αγγλία, οι μεγάλες ομάδες, χωρίς να παίξουν ποδόσφαιρο. Η Αγγλία και η Γαλλία, ρε φίλε, πρέπει να το πούμε, όσο σημαντικό είναι να έχουμε για τη Γαλλία, γιατί εγώ θέλω πολύ την ομάδα, είναι οι ομάδες που πήγαν στα ημιτελικά χωρίς να, να προσφέρουν την παραμικρή ποιότητα. Η Ισπανία έπαιξε μαπάρα, η Ολλανδία και εμάς που τη βλέπεις και ενθουσιάζεσαι. Okay. Τούτη είναι η ουσία. Εγώ λέω... Και να σου πω και κάτι να σου πω λόγω και σαν τον Βαλεντίνο, σκέφτου το ενδεχόμενο να δούμε τελικό Αγγλία-Γαλλία. Υπάρχει. Δικαιούνται και οι τέσσερις που μείναν με ίσες πιθανότητες. Εκείνο που είδαμε ως τώρα, βλέπουμε όλη η Ισπανία. Και εδώ, η καλύτερη μαπά. Η λογική του λέει, μας πει ο Βαλεντίνος σε βάψη. Είπες Ισπανία. Ναι. Και φάμε τι. Αγγλία. Για να ρωτιά Ισπανία. Δεν είναι ρωτιά για άλλος, είπα όλη Ισπανία. Η Ισπανία εξαρτησίζαν το πριν το δεδό. Γιατί νιώθω. Γιατί είπες εμείς τσόμα. Επειδή έλειπαν οι παίκτες τα βαρόμετρα από την ομάδα της. Είπαμε μια νεανική ομάδα, αλλά σου βγάζει σε βάθος χρόνου, ρε φίλε. Απέδειξε ότι έχει παίκτερα μέσα. Γιατί νιώθω ότι να βλέπουμε τον Γιαμάλ και τον Μιτσίνων άλλων τον Βίλιαμς. Τον Νίκο Βίλιαμς. Βλέπω τους φωτογραφία να κλαίουν στον τελικό. Να κλαίουν που χαρά είναι από απογοήτευση. Να χάσω. Εφιά. Φίλε μου, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θέλω να πούμε με η βοηθειά του Θεού. Εμείς είναι και πάλι διακοπές. Μόνο ο Μαλέκος. Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά τον φίλο μας τον Βαλεντίνο από το Coffee Way. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Μάλε μου. Αλλά είπες τώρα να κλαίω ρε φίλε που ακούω. Να πάντε λίγο όμως ρε. Να πάντε λίγο όμως ρε φίλε. Να πάντε λίγο και να απογευτούν και να δούμε... Να δούμε το και να πανηγυρίζει, ρε. Όχι, να δούμε τα επόμενα Euro να είναι οι πρωταγωνιστές. Περίπου και όμως είναι πριν 20 χρόνια με ο Ρονάλτο. Μάλιστα. Έχοντας πρώτα την υγεία του Σουκασίνα. Ναι. Είδομαι. Ελπίζω τα τελευταία δύο παιχνίδια που έμειναν πριν τον τελικό να δούμε γκολ. Να δούμε φάσεις. Μαλέ, πώς θα δίνει γκολ τώρα για πάει, ρε φίλε. Τώρα θα είναι η αποθέωση της σκοπιμότητας. Απόψη δική μου. Εγώ λέω σου ότι θα δούμε η γνώμη μου. Μόνο στο Αγγλία, Ολλανδία μπορούμε να δούμε. Και στα δύο. Θα δούμε κόπη
του Αργεντινή, Γαλλία, 3-3. Μα, τον 3-3 έχει πολύ γερό ποτέ. Περιμένουμε τον, ναι. Ενώ ότι να έχει γκολ. 3-2. Μα στο Ισπανία, Γαλλία. Στα... Το Αγγλία, Ολλανδία μπορεί να δούμε γκολ, αλλά το άλλο είναι το θόρυβο. Να δούμε. Φίλια, θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε γκολ και στα τρία παιχνίδια που εμείς. Αξιά, να δεις έναν γκολ και γκολ. Όχι, να δούμε γκολ, ενώ σου να δούμε ένα αποτέλεσμα 3-1, 3-2, 2-2, 3-3 πούτα. Όπως ήταν ο τελικός του παγκοσμίου. Να μπει έναν γκολ να ανοιχτεί λίγο το παιχνίδι. Είναι στο Αργεντινή Γαλλία. Στο Αργεντινή Γαλλία, ναι. Έχει τα 3-3 αποστασία. Το θέμα είναι όμως ότι σε πείθει τώρα, δηλαδή η μόνη χώρα που είτε σου αρέσκει, είτε σου αρέσκει, είτε σου αρέσκει, που αρκεύει και επιβεβαιώνει τελευταία και παιχνίσκει ότι η χώρα, ότι η ομάδα μπορεί να παίξει επίθετο ποδόσφαιρο είναι η Ολλανδία. Δηλαδή θυμάσαι ότι το σε πήγαινε στον τώρα, δεν το σε πήγαινε στους ημιτελικούς. Πόσο καιρό είναι να πάει η Ολλανδία στο 4. Θυμούμε. Επίγε όμως πολλές φορές. Επί καιρό Βαν Μπάστερ. Φίλε, επίεν, μπορείς να πάρεις το τελικό, μπορείς να πιάσεις, μπορείς να ξέρεις. Εκείνο που συμβαίνει τώρα είναι ότι τούν τα μεγάλα τα αστέρια που λέγανε την προηγούμενη φορά, χαθήκα ρε φίλε. Και να σου πω για την αλήθεια, το ρολάρ τελεπίθηκα το ρε Μαλέκο. Να πούμε και όλο αυτός και τις κουβέντες, διότι θεωρώ κόσμο και πραγματικά με ιδιάζει ώρα ώρα. Ελπίθηκα τον όχι που ήχτο ρε φίλε. Ελπίθηκα γιατί εν του αρμόζητον του παιχταρά να σε έτσι διοργάνωσης να μην μπορεί να διακρίσει. Ρε φίλε, πώς... Και να προσπαθεί αλλά να μην τα καταφέρνει. Περίμενε, επειδή πιάνομαι τον ράφτο επειδή είναι όνομα. Ποιον να πιάω. Ποιος διακρίθηκε. Μαλέκο, όταν έκρινε εγώ τον Μαλέκο, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, να μην πω άλλο ονόματα, ήταν να κρίνω τον Μαλέκο το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο παίχτη ρε φίλε. Τώρα κρίνουμε τον ράφτο. Δεν ήταν εκείνος που περιμέναμε. Και ηλικιακά έχασε το λίγο το... Όχι, είναι πολλά που το χάσει. Οκ. Okay. Όμως, πρέπει να... Επειδή ακούω πολλές κατηγορίες, δε φίλε. Εν μπορώ να κατηγορώσω έτσι, παίχτη. Γιατί έλεμε για τον Πέπε. Φίλε, άλλο είναι η κατηγορία. Γιατί έλεμε για τον Πέπε. Για ποιον είπες, γιατί έλεμε για τον Πέπε. Τόση κριτική, τόση... Κρίνεις ανώμια πράγματα, ρε. Να κρίνεις τον Πέπε με τον Ρονάλτο. Τα ηλικιακά, ρε. Μιλώ σου παιχτικά. Παιχτικά, η κλάση του Ρονάλτο, όπως τον εξέραμε τον Ρονάλτο, είναι για έτσι ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ο Φερνάντες της Μάτσεστερ, Φερνάντες πόνε. Τι Φερνάντες. Ο Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες. Ναι. Δεν έπαιξε τίποτε. Αλλά πάλι. Γιατί τον κριτικάρε τον Τζίνο Ποντεκιό με τσίπρα. Μάθαμε να κρίνουμε Ρονάλτο και μέσα εμείς ρε Μαλέκο. Και όπως κρίνουμε τον Μπαπέ, ούτε ο Μπαπέ κλώτησε μες στο Euro. Να πούμε ύστερα για τον Μπαπέ. Ενώ ο Ρόντρι, ρε φίλε, της Ισπανίας, πέσει. Ναι. Τούτοι οι παίκτες τώρα, ειδικά ο Ρονάλτο, που για μένα και για σένα και για πολλούς άλλους κορυφαίος παίκτης του κόσμου, μαζί με τον Μέση. Ναι, είναι μαζί, ο Μέση είναι άλλο πράγμα. Τούτον το Euro που έκαμε ο Ρονάλτο, απλά ήταν μέσα στο κήπεδο, τίποτε άλλο. Και έφυγε με τα πέναλτι. Έφυγε να αλλά η συνεισφορά του ήταν. Και εγώ πιστεύω, ρε φίλε, και να το κάνω, να το πω ότι αν είσαι ένα άλλο center for η Πορτογαλία, είσαι τον Ρονάλτο στα 34 του και στα 39 του, να πάει πολλά καλύτερα. Εντάξει, εικασίες. Μπορεί. Τέλος πάντων, ελληπηρό να θωρείς έτσι τέλος σε τέτοιες οργάνωσες. Τούτο που συμφωνώ. Είναι ελληπηρό. Τι, εντάξει, ένε φάνηκε όσο θα ήθελαμε. Αλλά που για μένα εκεί, μπορείς να μην ζει ένα respect. Όχι, το respect είναι απόλυτο. Σε έναν ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή και στα 40 του χρόνια είναι βασικός της εθνικής του. Και μου πεις εσύ άλλους. Ο τσίγιος που έκαναν, που γίνηκαν αλλαγή και μπήκαν ύστερα, είναι διάφορα που έκαναν. Απλά επειδή θεωρώ τόση, ήθελα να σου το πω, επειδή θεωρώ τόση απαξίωση. Τόση απαξίωση με τον κόσμο. Ή ας πούμε όμως σε τραπέζι, είμαστε 10 άτομα, θεωρούσαμε, ήταν να κερδίσει φάουλ η Πορτογαλία, και αν την ώρα αυτό να χτυπήσει, μα εξιάσαμε ότι όποτε είχε φάουλ, εδώ ρωάζαμε, ενώ κάνουμε ένα τέτοιο βάλι.
Δηλαδή τόσο, τόσο άσπρο μαύρο που θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο στο ποδόσφαιρο, λίγο πιο... Σίγουρα ο σεβασμός είναι απόλυτος στο Ρονάλτο, απλά δεν μάθαμε να βλέπουμε έτσι Ρονάλτο τις διοργανώσεις. Το λάθος του, εντάξει, για μένα δεν είναι ότι 40 χρόνια πήγε βασικός. Το λάθος του για μένα είναι ότι έπρεπε να έβρει μια φόρμουλα με τον προπονητή του, όπως και ο Πέπε. Εντάξει, διότι ηλικιακά είναι 35 και 36, 40. Εντάξει, ένα γίνεται ρε φίλε να παίξεις το τρίτο παιχνίδι που είσαι προκριμένος, φουλ. Να έρθεις να παίξεις το άλλο παιχνίδι 120 λεπτά, φουλ. Και να αρχίσεις τώρα να παίξεις 120 λεπτά, φουλ, μέσα σε διαστήμα και τριών ημερών. Δεν μπορεί να το κάνεις. Και δαμε, ίσως, ο ίσως, είμαι σίγουρος ότι δαμε το λάθος του. Γιατί αν έφτιανε στο τρίτο παιχνίδι, αν εδέχεται να μπει μια αλλαγή στα 120 του προηγούμενου. Εντάξει, ναι. Θα ήταν ένας διαφορετικός Ρονάλτο εχθές. Ναι. Ναι, να μην ήταν το λάθος. Έπρεπε να ήταν λάθος διαχείρισης από τον ίδιο και από τον Ρόνι. Να μην ήταν που μπορώ να το... Και να πούμε γεννιούνται τα ερωτήματα, η ψιθυρολογία, κατά πόσο ότι ο Ρονάλτο σου είπε γιατί ήθελε να είναι κίνος και γιατί ήθελε να προπονήσει. Ρε φίλε, μα... Δύο ονόματα για μέ προσωπικότητες μπορούν να τα βρουν για το καλό της ομάδας πρώτα. Γιατί δεν μπορούσε ο Ρονάλτο να είπε του Μαρτίνες, εγώ έθελα αυτό που είπε. Δεν νομίζω να σήτσι πάνω. Τέλος πάντων, πάμε στα της ουσίας τώρα, το ένα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε δύο ημιτελικούς, καλός ή κακός, δίκαια ή άδικα, τούτες οι τέσσερις ομάδες να διεκδικήσουν το τρόπιο. Δεν έχει προβληθεί, sorry, στον κόσμο. Εάν έχει έτσι προβληθεί, σημαίνει πρέπει να προβληθείς. Δεν έχει προβληθεί στον κόσμο που λέει πριν τον αγώνα πόσα λεπτά είναι να παίξεις και δεν θα σε βγάλω έξω για 90 λεπτά. Πάμε παρακάτω ρε φίλε. Θεωρητικά πράγματα. Όχι θεωρητικές. Οι εκτιμήσεις που είπα και εγώ μπορεί να μην έπρεπε να το πω, αλλά επειδή σκέβασα και είπα το ρε φίλε, ότι για τον Ρονάλτο και τον προπονητή. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω. Εμείνα μας τέτοια και ο παιχνίδια. Εύχομαι να δούμε γκολ, να δούμε ματσάρες, όχι σκοπιμότητες, που μπορεί να τα είπε και εσύ τώρα να δούμε σκοπιμότητες. Ναι. Εύχομαι στα τελευταία τρία παιχνίδια να μας αλλάξουν μια άποψη που είδαμε μέχρι τώρα. Η Ισπανία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο ως τώρα. Σωστό. Ναι. Από όλους αποδεκτό. Βέβαια. Οκ. Η Γαλλία με απογοητεύει χαμένος Κριεσμάν. Κίνος έχει το πόντο. Εγώ τον πάω. Γιατί ο άλλος κλωτσά. Ποιος. Ο Εμπαπέ. Περίμενε, σου πω για τον Εμπαπέ. Επειδή ο άλλος παίζει φέτος. Ποιος. Ο Κριεσμάν. Εντάξει, ρε. Και είναι φανερό ότι τον Εμπαμπέ επηρέασε τον ο τραυματισμός. Δικαιολογίες. Ένα κοπελού είναι τώρα από το χρόνο είναι με όντι μεταγραφή του Λιμπόκαμε να επηρεαστεί γιατί έβαλε την μάσκα μέσα στο πρόσωπο. Έχει λάθος. Διαφωνούμε, βλέπε, καθέτος. Άξι. Όταν ένας τρώει την πάστη μούτη. Εντάξει. Είναι τα παίζει ρε φίλε. Θεωρεί ότι με τη μάσκα και τα λοιπά, θεωρεί και ο ίδιος, εντάξει, και ο κόσμος, ότι θα επηρεάσει ο τραυματισμός. Δεν έχει τσάνε μέσα σε επηρεάσει. Είναι τα παίζει. Εν τω μεταξύ ένα παιχνίδι που έξερε, και παίρνει και ο παιχνίδι με μάσκα. Okay. Γιατί παίζει όμως. Ασταύρωση. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ένας παίκτης που τη στιγμή μπαίνει μέσα στο γήπεδο με μάσκα, χωρίς μάσκα, με οτιδήποτε άλλο, είναι έτοιμο να παίξει. Και πόσο μάλλον για όντων παίκτη που φτάνε στο σημείο να πιστέψουν ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Ναι. Και μας το δείχνει σε όντων Euro, που έπρεπε να το δείξει, απ' την εθνική ομάδα πάνω του, δεν το κάνει. Και ένας λόγος που η Γαλλία ρε φίλε τόσο πίσω είναι γιατί δεν μπορεί ούτε ο Εμπαπέ ούτε ο Γκριεσμάν να δικαιώσουν τις προσδοκίες του προπονητή. Συμφωνούμε. Έχει λίγη βάση. Εγώ βρίσκω ένα ελαφρυντικό στον τραυματισμό του, έστω και αν παίζει ότι τον επηρέασε. Εντάξει. Έφανε την παλαιχτές. Πάλι έφανε την παλαιχτές. Μου την και έφυγε έξω στο...
Ένιωσα πέναλτι έλειπε στη διαδικασία του πέναλτι έλειπε. Στην παράταση. Στην παράταση. Δεύτερος πρώτος δεν τους παρέτησε. Ένα κομμάτι το οποίο επηρεάστηκε. Όμως να το δούμε... Άρχισε να λες, να αξιολογείς το Ισπανία Γαλλία και είπες το σωστό που απηχεί σε όλο τον κόσμο ότι έχουμε να κάνουμε με την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και μια ομάδα που μας απογοήτευσε με βάση το τι το έδειξε μέχρι στιγμής ενώ και με πώς έπιε στο Euro και τι έδειξε. Και ερχόμασταν και λέμε τώρα εμείς και ο κόσμος ούλος ότι αν η Ισπανία δεν πάει τελικό θα είναι αδικία. Αλλά μπορεί να πάει. Αδικία και στο πόσο αδικίες. Έχει, είναι εσύ. Με σημασία της λέξης. Ό,τι παίζεις παίρνεις. Είναι έτσι. Είναι ό,τι παίζεις παίρνεις. Είναι τόσο ότι παίζεις παίρνεις ρε φίλε. Άμα παίζεις και έχεις τέσσερα δοκάρκα και οτιδήποτε άλλο και κερδίζεις. Ενώ ότι παίρνεις, ενώ ότι δίνεις παίρνεις. Τέλος πάντων, να πάμε στα... Να μου πει νομίζω να πάει η Ισπανία ή θα πάει. Γιατί δύσκολο να προβλέψεις. Δεν έχει προβλέψει τώρα. Δεν έχει. Και τα δύο τα μάτσο. Ξητού τη φατσάρι ματσάρα πάντως στην Ισπανία Γαλλία. Ναι, συμφωνώ. Έχουμε και το Αγγλία-Ολλανδία. Μα λέει, ας πω, Γαλλία και Αγγλία είναι οι ομάδες που είναι δικαιούντα να δούμε που είναι σήμερα. Έχουν τα γκόρτους. Ένα δεπτό να σου πω και να σου πω, εγώ έκανα σου βαθμολογία και έτσι. Η Γαλλία και η Αγγλία, ρε φίλε, είπαμε ότι είναι ομάδες που είναι δικαιούντα να στους ημιτελικούς, αλλά είναι τσαμε. Και μπορεί αύριο να δούμε μια από τις κοίες και τις κοίες να δεκτικούν το τρόπιο. Μεγάλες ομάδες. Εντάξει. Πόσα γκολ έβαλε η Γαλλία και πώς έφαγε. Γαλλία, έχω συνειδητοποιήσει τη βαθμολογία, ρε κουμπάρε, δεν τη ρεφή. Ναι, ναι, δεν μου όχι. Του γκρουπ μου όχι. Ήταν γκρουπ, αφού δεν μπορούσα να κουραγώ, η Γαλλία δεν βάλε κόλλη στο... Δεν βάλε κόλλη η Γαλλία στο... Με την Πορτογαλία, αυτή είναι 0-0. Ναι. Ήταν, ναι, δεν μπορώ να σου πω για τον γκρουπ. Για το που γκρουπ. Έβαλε... Έτσι, να σου πω, ένα... Όχι, τις δυο σου βάλε και μια νίκη και βάλε δυο γκολ. Η Γαλλία βάλε δυο γκολ, φίλε, εδώ, ναι. Δυο γκολ και νεφάει. Ρε, μα νεφάει γκολ η Γαλλία ακόμα. 2-0. 2-0, ναι. Μασούλου είναι τη διοργάνωση. Έφερε, όχι, στους ομίλους έπαιξε. Είχε μια νίκη και δυο σοβαλίες. 2-0 αγκόλτης. Και πήγαινε έπαιξε στους 16. Σοβαλίες για 0-0. Έτσι να σου πω ρε. Έτσι να σου πω ρε φίλε. Περίμενε ρε φίλε. Να σου πω. Αυστρία-Γαλλία 0-1. Έφερε με Πολωνία ρε. Αυστρία-Γαλλία 0-1. Ναι, Γαλλία-Πολωνία 1-1. 2-1 δηλαδή. 2-1, ναι, 2-0, ναι, sorry. 2-1 η Γαλλία. Σταν γκρουπ. Ναι, τι στράτζε ξαναβάλει. Περίμενε. Αφού έπαιρναμε στους 16, 16 να μπούκαμε ρε η Γαλλία. Ποιο μου πόδερε είναι η Γαλλία ρε στους 16. Την... Ποιο έφκανε έξω ρε. Ποιο έφκανε την Πορτογαλία ρε. Πριν. Ποιο να σου πω ρε φίλε, περίμενα να τα έβρω να σου πω ρε κομπάρ. Τέλος τώρα, αλλού, το Κολοκόου, να σου πω έτσι. Γιατί είναι Κολοκόου, ρε φίλε. Αυτόν κόρ. Και έφκανε μας έξω. Γιατί είναι το Βέλγιο με τις αποδόσεις που θωρώ. Τι κύριε, ήταν ένα τζαμί. Τι κύριε, τι κύριε. Μαζί με το Βέλγιο. Πρώτη Ιουλίου, Γαλλία, Βέλγιο, ένα μηνέτο αμέρα. Ναι. Οπότε αν έφαγε δύο, έβαλε τρία, έφαγε ναι. Ναι. Και τα δυο μπορεί να είναι αυτόν κόρ. Ενώ ας πούμε θωρείς ότι οι Ισπανοί ρε φίλε, βάλουν τα κόρτια ή και εκείνο που κάνουν προστά με Γερμανία, ήταν εξαιρετικό. Χάνουν ευκαιρίες ρε φίλε, μια αριστερά, μια δεξιά, μια μπαίνει ο Πέτρι μέσα, εντάξει σαν και από όλοι αγίνει του Πέτρι χτες. Έχασαν το Euro όλων τους. Ναι. Από όλοι, που το είχε τραβάει εδώ με το κρός ρε. Ναι. Άλλος παιχταράτσινος που φεύγει, εθιέβασε η δήλωση του. Είναι εν ολό σωστό, ρε φίλε. Δεν θέλω να πάω όλα σε άλλη χώρα ή στο... Φίλε, μια απόφαση που πήρε μου εξάφνιασε, αλλά... Πώς είναι ο Κρός. Αν 33, 34. Και ακολουθώ τον εντωμεταξύ, που έχει μια ακαδημία δική του.
ο Κρός και καμνή, δείχνει κάποια μυστικά στις πάσεις και τα λοιπά, που ασχολήθηκε πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο με το πράγμα. Είχε κάτι μια δική του, τον Κρός. Οι Ισπανοί να έχουν και τους απουσίες, να έχουν τους παίκτες έξω, ρε φίλε. Ποιους? Τον Λενορμάν, τον Καρβαχάλ και τον Πέδρη. Το Καρβαχάλ, εμπιζή, ο Παγκοξής. Με κάρτη, ναι. Απόλυα κοινός. Ναι. Μα κοινόν πόσο κοινός υποθρούν και ουρά, ρε. Ρε, για όνομα του Θεού. Επίεν τελικό του Τσάπελ και βάλει τα κόου. Η κατά σου είπα το Κρός είναι 34 μάτ. Και πέτσι είναι σταμάζει λεπτό. Είναι σταμάζει λεπτό. Δεν μου θέλει να πούμε γενικό. Νομίζω έχουν και οι Γάλλοι δημόρυ από σύντρε. Όχι, θέλω να κάνεις την πόλεψη σου, ρε. Τι είναι Αγγλία, ρε, Μαλέκο. Τι είναι Αγγλία, ρε. Έβαλε εγώ και πάει τελικό. Επίσης είμαι τελικά. Δεν μπορώ να πάμε με την Αγγλία. Χτες επίερω ήταν ο Κέιν. Και ήταν πάστη μορθό. Και ο Μακκαρδί, έτσι είναι η φάση. Είναι, έφυγε. Εν τόν που λες, τούτη η Αγγλία και ο προπονητής έχει το σύνδεο φάος και δέχει τον Ίγκρις γενούλη και αύριο μπορεί να πιάσει ο Euro και να μας αφήκει ούλους με το στο ανοιχτό. Δεν μπορεί, αν πάει είναι τούτη η Αγγλία, θα λείς ρε. Θα λείς ρε, και από την περιμένει κανένας. Από την περιμένει κανένας. Λοιπόν, έχουμε η Αγγλία ρε, μαλέ. Τώρα από τη θόλη, δηλαδή, αν η Αγγλία πάει αν πάει τελικό είναι η Αγγλία, οκ. Και έχω να κάνω την δήλωση. Μάτσο με την Ισπανία. Αφού νιώθω το σηκώ να κλαίσει. Αφού φωτογραφία μπροστά μου, λέω σου. Ξηρέ... Είδομαι. Είναι... Να σου πω κάτι, ό,τι και να γίνει. Την Κυριακή την ήταν να κλείμε νουλί, ρε Μαλέκο, να λιώσει το Euro. Ο τελικός θα είναι η Αγγλία. Ισπανία. Τελικώς. Δεν μπορούσα να δούμε. Εντάξει, μια λογική προλεψία, αλλά είμαι πολλά συγκρατημένος εγώ με τους Γάλλους που δεν μπορώ να τους σωρώ. Εν πρόσωρο και από ένω, ρε φίλε. Ρε φίλε, αφού είπαμε ότι λέουμε δάμε ότι νιώθω ότι είναι να πάει η Αγγλία η Ισπανία τελικό. Αλλά μέσα στον μπορείς να φάσαι, ναι. Με την Γαλλία είναι ο Λαδιέμπος, δεν παίζουμε το... Νομίζω για τους Εγγλέζους... Απλά είπαμε την περασμένη φορά, εγώ και λαλώτος και τώρα, ότι αν δεν το πια η Ισπανία, θα έχει μια έκπληξη από Ελβετία και Τουρκία. Τέλος είναι. Πράγμα που δεν είδα με Ελβετία και Τουρκία, αν και ήταν πολλά κοντά και ειδικά, ειδικά η Ελβετία, που είχα ζήνει στα πελαστή, ας μου λάζει νόμπα, ρε φίλε. Είπαμε το ναι, αλλά στο παιχνίδι το τελευταίο δεν ήταν κάτι, η Ελβετία. Ήταν καλύτερη για μένα. Εφοηθήκαμε στους Αγγλίσους. Και τελευταία, πριν τα πέναλτι, χάσαμε μια δύο ευκαιρίες. Προηγήθηκε. Ναι, γεγονός. Ήρθε τον κόρ του Σακά. Ελειτουργήσε ο νόμος του της εμπειρίας. Ήβραμε την τρύπα για μέ. Άρεσε μου πολλά επιθετικός. Πού είπες επιθετικός. Ποιος, τους Ελβετούς. Τους Ελβετούς, ο ψηλός, ο νομερούσαν. Δεν θυμώ. Ποιος ο Μαυρίτης, ο Σετέφορ. Πού είσαι, μέσα στην Τόρμορη. Όχι, ναι, πάμε, Γερμανία όπως εννοείς. Φενέμπαξε. Απέζησε η Φενέρε. Νομίζω κάτι άκουσα την ώρα που άρχισα να το ψάξω. Έβρε τώρα, Χριστός, πολλά καλό φίλε. Άρεσε μου πολλά. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αγία πρόλεψες τώρα εσύ τελικό είναι Ισπανία, Αγγλία. Θέλω να πιάει Αγγλία, είπες. Ναι. Θα το πούμε έτσι. Είναι εσύ ενώπιση. Εν είμαι τόσο όπως έχουμε και τα μέτρα λόσαστα. Εντάξει, τι είναι που μπορώ να σας πω που μου βγάλει και λέω, ξέρεις, ό,τι μου βγάλει, λέω, είτε... Στη Μονακό, στη Γαλλία. Μονακό, ναι. Α, και όνε μπορώ, πολλά λίτρα. Νομίζω και άλλο μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Μονακό, εκεί όσο πρέπει να πεις καλύτερη ομάδα. Τέλος πάντων. Νιώθω ότι η μητσή της Ισπανίας, εντάξει. Ναι. Θα έχουν μια απογοήτευση. Τη Ισπανία. Ναι. Δεν μου φκάλετε, φίλε, ότι ο Μιτσής, ο 16χρονος, ο Γιαμάλ, και ο άλλος ποτσί που είναι τα ταλέντα τα οποία θα θεωρούμε τα επόμενα χρόνια, είναι να ξεκινήσουν που τα τώρα να είναι, να έχουν στο παλμαρέ τους ευρωπαϊκό τίτλο, το Euro. Παρόλο που θα αξίζει όμως, ναι. Ναι, θα αξίζει. Όπως και το Ρονάλντο αξίζει το 2000, ξέρω πότε.
Όχι, το 4. Ναι, εντάξει. Έπιαν το ύστερα από 10 χρόνια. Έτσι είναι και τώρα. Να πιάνε το γόνο. Το άλλο, χειρό. Άγιο Ρονάλτο περίμενε ρε φίλο 4, ήταν 20 χρονών και πιάνε το στα 32 του. Αν είναι πάλι ο Γιαμάλτος τον πολύ άρεσε, έχω 10 χρόνια να πιέρε. Ω, είναι πια πιο βιλιο. Να πιάνε 4. Εξαρτάται. Ήταν να σου άλλο συμπαίκτη. Μιλούμε πάντα εκ του γιώδη του ποσφαιρο κάθε μέρα αντάσεις. Είπα, ξέρω να είναι η ίση. Έχουμε γιώνει το, του την μάχη το σκόρερ που εμείνα τα απομένει στα τρία γκολ. Αφού μόνο που την μάχη το σκόρερ, φίλε, καταλάβεις ότι κύριο που είμαστε στην αρχή είναι το χειρότερο γύρο που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μα εντωμεταξύ είπαμε τρία γκολ, αλλά οι τρεις που τους τέσσερις εφιάσει. Θα μου δούμε να δω. Είναι ο Μικαουτάντζης Γεωργίας, ο Σχράνς της Σλοβακίας, ο Μουσάλας Γερμανίας και ο Κάκπο της Ολλανδίας. Ο άλλος γκολ που αυτό και έντυο με το πήγε σαν αυτόν γκολ. Να βάλουμε τον Μπέλιγχαμ ρε. Ο Μπέλιγχαμ είχε και ώρα. Να είναι το δεκάρι το οποίο γιατί έβαλες το Κέιν. Okay. Σε εισμίκρινση με τους Μαραντώνες και ξέρω δεν έχει το Μαραντώνα με την Μπέλιγχαμ που δεν μπορεί να πούμε έτσι. Όχι ρε, να σε συλλάβω. Ρωσίλια, ναι. Όμως επειδή τα δεκαρκά σε παγκόσμια βάση σχεδόν καταργήσαν τα, γι' αυτό πως θέλω εμποδοσφαιρό. Γι' αυτό δεν βλέπω πώς, αφού δεν είσαι ζεκάρι. Δεν τα ζωμέ τα αποτελέμματα. Δεν τα ζωμέ. Αλόγως. Φυσικά. Και τούτος είναι ένα δεκάρι παγιά σκοπής, έτσι είναι μια... Ο Μπέλιγχαμ. Ναι, μπορώ να τον πω. Δηλαδή να το δείξω από δεξιά, να μπήξω από αριστερά. Πάει και στην άμυνα και μαρκάρι. Πάει, έρχεται με μπράβο. Το λοιπόν, με επιφύλαξη, επειδή βλέπω Αγγλία-Ισπανία και να κλαίει Ισπανία, βλέπεις τον Μπέλιγχαμ. Βλέπω Μπέλιγχαμ να... Όχι Κέιν. Έχουν και σκιό όπως και εγώ πάντως. Τον Μπέλιγχαμ και Κέιν. Όχι, από τον Μπέλιγχαμ. Εντάξει ρε. Παρακαλώ. Γιατί τώρα η πρόληψη... Θα υποστηρίζω τον, νιώθω λίγο καλύτερα τώρα. Τον Μπέλιγχαμ. Την Αγγλία. Ναι. Πριν αυτό στην εκπομπή είναι... Δεν την έχω ανέφερε με τίποτε, ναι. Ούτε και το Southgate. Ούτε και το... Μα ο Southgate δεν ήταν κάμεις που τον κάλυπτε στην Αγγλία μπορεί να πιάει 25%. Τι σημαίνει ότι έχουν... Άφορα πια το Euros το αφιερώσει ούλους. Το κάνουν για άλλο 4 χρόνια συμβόλαιο. Τι καιρό Μακαρίου. Μακαρίου. Όπου επειδή είναι η Μάζα. Είναι Μακάριο στο γήπεδο, να ξέρω ο Μακάριος ο Εθνάκης. Τι καιρό Μακαρίου. Εντάξει, από την ημέρα που μου είπες ότι θα βρίσκει το χρόνο χρονογράφημα. Θεωρούν το και προχτές. Στο ΡΙΚ. Ναι. Για τώρα έχετε ένα θωρό. Φοβερό. Και συστήνω και στους μητσούς. Αν είπες σε θωρό. Όχι, να κάτσουν σε λίγο. Ποιος δεν θα ακούσει. Να κάτσουν λίγο, διότι θωρούν εχθές. Ή μητσί να κάτσουν ρε. Μητσί θωρούν το ΡΙΚ ρε. Μόνο ναι. Και τα χρονογραφήματα. Αν να κάτσουν να δουν. Είναι χειρούς τους και μανάες τους. Είναι παππούες τους. Δηλαδή, εψές που εθώρουν, ας πούμε, για εκείνους από τους 13 και ακόμα 3 είναι βρεθήκα στην τα χώρα, στην Ταναπολή. Όπως στην Κύπρο, ρε. Στην Κύπρο, ναι. Τα χωρκόνια. Στην Γιαλούσα, ναι. Μπράβο, οι 3 είναι βρεθήκα. Το de facto. Θέλουν τον de facto και στερα θέλουν το άλλο. Το άλλο είναι το μακάρι. Το de facto είναι το ωμέρα. Ναι, ρε, δεν ήταν σχέσιμος. Και έδειχνε στην προηγούμενη το μεγάλη Βρετανία τα ιστορία της. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έμεινα θέλουν έτσι. Ενήξε από το μεγάλη Βρετανία, ανοίξε το πένι. Αφού έμεινα θέμα. Έμεινες. Ναι. Πώς ανοίχτα. Και που το αναγεννήσαν. Πώς ανοίχτα ρε. Δεν πω τι ρε. Να δω και μου κρόνια. Εννοείς επικαιρώσε και μήνες. Θα επικαιρώσεις εδώ. Μπορείς σε καμιά ομάδα. Και εντιαμέ που, το μεγάλη Βρετανία που εθώρουν που μες τα αυτοί και ακούγει ρόλε. Μια που χαρηγές. Όχι που με παίρνουν να σπουλά το όδιο, να γράψουν. Α, θα μέσα στο Σύνταγμα, ναι. Ναι, κοπούσαμε γύρω να μην. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εσυγκίνησε με πολλά για το μετριόν του Μπαρούντι εχθές. Διότι είναι η γιαγιά έτσι που ακουστούν να μάθουν και λίγο τούτε μητσί, ρε κουμπάρε. Είναι που...
Από τα σήμερα ως τα 20 του Ιούλη κόμμα να δεις πως τον Αύγουστο να τα πονάνει... Ναι, να κάτσουν λίγο να δουν. Διότι γίνεται χαμός, φίλε, που ξέρεις ότι άλλαξε πολλά η Ήπρος, ούλιε μου ποτζί, α, ούλιε μου ποτζί και βλέπω συνέχεια και άλλαξε το τούτον, τέλος πάντων, Είναι λίγο κάτι, αλλάξαμε κουβέντα, πες πει, μάπας τα αρχογραφήματα. Ακούεις, ζούμε στην Κύπρο, ρε φίλε. Καταλαβαίνουμε. Να σου πω ότι σταμάτησα να πιω μια μπατήγα την μια και μια γαμπιπόνη την επόμενη και κάτσα μου την 9 ευρώ. Να πω τούτο πράγμα, ρε. 9 ευρώ. Μούχτερ. Εγώ την τελευταία φορά που αγόρασα μπατήγα ήταν 3 ευρώ. Μα πότε, το 2004. Πότε, ρε. Η τελευταία φορά που σταμάτησα και πια πατήγα, έφυγε ποτέ, ήταν 3 ευρώ. Προχτές σταμάτησα και ήταν 9. Φίλε, σήμερα άμα πιάσεις καρπούζι κάτω από 15 ευρώ, σε χασάς. Λαλό του... 9 ευρώ, ρε, μαζιάς και μαζί, ρε. Έβαλε μου τρεις, λαλό του. Όχι! Να μου δες. Η τελευταία φορά που έπια πατήγα ήταν 3 ευρώ. Όταν σταμάτησα προχτές, και είπα του πάμε μια μπατήγα, έπια μια μπατήγα και λαλί μου 9, λέω του πάμε τρεις. Φίλε, εγώ το μόνο μπορώ, σαν μου είπε 16 ευρώ, ας πούμε, πριν 10 μέρες. 16 ευρώ, ναι, όταν... πρέπει και μια λεία. Μεγάλη ρε, όταν μου είπε 16 ευρώ, τρέφε πόσα κιλά είναι, και μου είπε 12, ήταν μία 20 των κιλών το έπιασα. Τώρα είναι 10, 10... Δηλαδή, να πάρω πια μια μπατήγα και ένα χαλούμι, Και θα πάει, εσύ θα πάεις 2 μήνες, νο χαλούμι. Ναι. 20 ευρώ. Όχι, κάνει μου δωρεάν ο φίλος μου Χριστόφορος. Εντάξει, εσύ τα ούλα, εσύ τα έτοιμα εσύ. Τέλος πάντων. Τώρα δεν το τσιπείς, δεν το τσιπείς το ράτσο. Θυμήθηκα τότε, ο Λίον το... Και το πιπόνι του είναι. Δεν και τρώω τσιπρό να πιω, εγώ ψάτω. Φίλε, στα μέσα και πιπόνι. Εν ευρώ. 9 ευρώ. Ποιο είναι αυτό που διαφορετικούς. Που διαφορετικούς. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ψάχνω το φάτο μισό. Άφηκα το μισό το άλλο και δεν το βάλαμε στο ψηφιακό για απόξω. Εξήμισα την άλλη ημέρα. Είχε 1,5 εκατομμύριο λιμπούρου. Είχε έτσι πράγμα. Το λοιπόν, δεν ξαναστάματε. Δεν ξαναστάματε. Δεν ξαναστάματε. Άιστα ρε αυτόν κόλ. Μαν είπαμε για το τούτο. Πάτα πότσαμε πριν να πούμε. Μαν είπαμε για το sharing του Ισπανού ρε. Όχι εγκλήμα. Να τον αφανίσουμε. Μα σήμερα μιλούμε με έναν... Όχι, ο διαιτήν πρέπει να τον αφανίσουμε. Σήμερα μιλούμε με έναν της ειδησίας μας πολλά δυνατόν και πότε ήταν. Εν ήταν. Τι λάδω γιατί. Εν ήταν. Ρε φίλε, είναι για να δικαιολογηθούν όλοι. Είναι γι' αυτό μας σπάζουν τα νεύρα μας. Είναι πέναρταρ. Και να σου πω, εγώ θα πω στη φάση που έκατσα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν κάτσουν και αναλύσουν σου κάποιοι άλλοι... Όταν εγώ είμαι αμυντικός και κάνουν μου τώρα και έξτρα προπόνηση και προσπαθώ με το νέο δεδομένο του VAR να δμένει με ο εαυτός μου. Εγώ πρέπει να πέσω σε τέμπα. Εννοεί να δίνεις να σε πίσω να κάνεις τα φτιάς. Αφού είσαι τέμπα ρε φίλε, έκαναμε τους να μένουν με ο εαυτός. Διαφορετικά η μαρκάρα, διαφορετικά πρέπει να μάθουν να μαρκάρουν. Να φούνται να μην κάνουν έτσι, να φούνται έτσι, να βάλουν τα σέκα μισό να δειμένει, για ένα μακάρο δειμένα και να και το κύριο σε χτες να κάνει έτσι και αμακάραμε και να μου λαλούν έρευνα. Λέει, όχι έγκλημα. Είναι το σκάνδαλο του ποδοσφαίρου το πέναλτι της Ισπανίας. Και έγινε μέσα στη Γερμανία ρε φίλε το πράγμα. Το σκάνδαλο του ποδοσφαίρου.
Αλλά η ανάλυση της UEFA, ρε φίλε, είναι ότι είναι ασέρι, ότι είναι απέναντι. Είναι και αυτό που μάχονται να καταστρέψουν την ΜΑΠ. Μάχονται να καταστρέψουν την ΜΑΠ. Αξιέντια, ναι. Σε παγκόσμια βάση. Μπορείτε να πειρατάρα. Και αφήνει το παιχνίδι. Δείχνει μας δύο λεπτά καθυστέρηση. Έριξε το στο ένα. Ναι. Τι το παίρνει. Ή έκαμε λάθος κοινός που έδειξε τα λεπτά και έγραψε λάθος η τηλεόραση ή έδειξε το πιο γλυόρο διήτης. Έναν τούτο. Ύστερα, δείχνει 4 λεπτά καθυστέρηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έδειξε το πέναλτι και προηγήτουν η Ισπανία. Όχι, η Ιταλία είναι άρα φίλε. Ένα μπουτά. Εννοείς τα λεπτά πριν να σου βάρεσει η Γερμανία. Προηγήθηκε η Ισπανία, ρε φίλε, σε βάλεσε η Γερμανία και βάλαν τα σταυρεφέ, παράσταση η Ισπανία. Μάλιστα. Έβαλε 4 λεπτά καθυστέρηση. Στην κανονική διάρκεια. Όχι. Στην παράσταση. Στην παράσταση. Ναι. Και αφήγαινε το 7. Πώς είναι το. Να ένιξε λόγο. Είχε. Ένιωθε ένα άκος που το πέρα τίποτα. Φίλε, τώρα η βραδινή φάση τούτη. Ναι. Με το σχέδιο του Κουκουρέια, ναι. Κουκουρέια που ήταν στο σούτ του Μουσάλα. Η απόφαση, η θέση της UEFA. Ναι. Λέει εδώ ότι οι διαιτητές και το VAR συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κάτι στη φάση. Ο λόγος είναι γιατί η UEFA έδωσε μια συγκεκριμένη οδηγία για το τι δεν είναι παράβαση για χέρι. Τι ήταν από την οδηγία. Όταν η μπάλα βρίσκει στο χέρι κοντά στο σώμα και είναι κάθετο προς το χορτάρι, δηλαδή το χέρι είναι προς τα κάτω σε ευθεία όπως το Κουκουρέια. Ήταν έτσι, ήταν έτσι, έτσι ρε, έτσι το χέρι του Κουκουρέια. Ήταν πάνω στο σώμα του, αλλά ήταν εξήγησαν. Λέει ότι και σε θέση πίσω από το σώμα δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή ήταν έτσι. Δεν το γράφει του κανονισμούς. Φίλε. Ή εδώ κάνω οδηγία. Τους κανονισμούς του Σερκού αντιλαμβάνεσαι επειδή είναι τρελό κανονισμός του δώσ. Ο καθένας τον αξιολογεί όπως θέλει. Δεν λαθασμένη απόφαση. Φίλε, θεωρήθηκε ότι η θέση του Σερκού ήταν αφυσική. Του ενέχει. Εγώ λέω ότι δεν του έφταξα διεύση. Και εγώ, ναι, αλλά με ξαναδιεύσει. Εγώ σου λέω. Άμα τον εγκάλυψε, ναι, να με ξαναδιεύσει, ρε φίλε. Δεν θα ξαναδιεύσει. Να με θυμίσει. Είχε ένα διεύση, είναι ένα φίλο προχτέ που έδωκε πριν με έρθουν τα VAR και του Ταούλα. Ναι. Ένα παιχνίδι παγκόσμιο κύπελλον, Euro. Εκτίμησε στο δοκάρι και κάτσε μέσα. Και δεν το έδωκε τον κόλ. Μα μιλά πότσι. Πριν κάποια χρόνια. Εντάξει, μόνο είχε goal line, ναι. Δεν είχε, ναι. Και παρόλο ότι ήταν ευθύνη του επόπτη του, ήταν τον καιρό που έστεκαν και κάπου πίσω από την πόρτα. Ναι, πέπτω και έκτος. Θυμάσαι. Πέπτω και έκτος. Ναι. Παρόλο που ήταν τούτους η ευθύνη και τούτους και το επόπτη, mm-hmm. ο διαιτητής εδώ και παρέτησε. Μην ξέρεις. Ένιωσε. Τούτοι είναι ανθρώποι γεννημένοι πρωταθλητές με το σωστό, με τη σωστή έννοια του ποδοσφαίρου. Σαν έμπολο φταίει όμως, ήμουν η διαιτητή, δηλαδή ήταν καθαρόν τον γκολ και έπρεπε να το δω. Ας πω κάτι ρε Μάλεκο, στην παιχνίδα ήταν Άγγλος ο διαιτητής, ο Τέιλορ που ήταν, που οι Άγγλοι διαιτητές, ο Τέιλορ και ο Όλιβερ νομίζω πονεί στο Euro, είναι απογοήτευση οι Άγγλοι διαιτητές, είναι μια απογοήτευση. Τέλος πάντων. Έπρεπε να το πούμε. Για το Euro πάμε όπου θέλεις αντού. Μπήκαν πολύ λάθος τον γκολ, δεν είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Τούτη είναι η άποψή μου για τον γύρο. Σωμα κάτι είχε λάβει, κάτι δεν μπήκαν τα θέματα μέσα, ρε. Πάμε στα δικά μας. Είπα σου για το ένας φίλος μας, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε για τον κατάλογο τον κατάλογο των ξένων των παιχτών. Εντάξει. Μου είπε μια σκέψη που έκαμε εδώ και καιρό, ότι είναι μια ιδέα δική του που αιτιολόγησε μου δηλαδή. Θα την πούμε. Να έχουμε 15. Ρε φίλε, ακούω να δείτε. Στην πρώτη κατηγορία δηλώνουμε 23 παίκτες. 11 και πάει στον πάγκο 12. Ναι. Λέμε ότι για να αυξηθεί ο αριθμός των Κυπρίων παίκτων, έστω που δηλώνονται, να έχουμε έναν ενιαίο κατάλογο. Να μην έχουμε αλφα και βήτα, έναν κατάλογο ενίων με 15 παίχτες. Δηλαδή, και εκείνοι που είναι κάτω των 23, και εκείνοι που είναι πάνω των 23, να είναι όλοι 15. Εμείς
Ναι, ρε, ξένοι κοινοτικοί. Αλλά έναν καταλόγο. Ένα. Ναι. Λέμε τώρα γιατί έχουμε ας πούμε 17 στον καταλόγο Α. Okay. Και πόσο δικαιούμαστε στον κατάλογο Β. Τούτο όλο να το συνοψίσουμε και να κάνουμε έναν ενιαίο κατάλογο. Με 15 ξένους. Με 15 ξένους μικρού μεγάλου και να, έτσι με όντον τον τρόπο θα δηλώνουμε υποχρεωτικά το 8 Κυπρέους παίκτες. Όταν ένα θέλει να δηλώνει 8 Κυπρέους παίκτες του φίλου αγώνα, σημαίνει ότι είναι να σκέψει να διάσει σημασία στου Κυπρέους παίκτες. Είναι μια άποψη, τώρα δεν ξέρω αν έχει τσάντα περάσει. Είναι μια άποψη που όπως μου την παρουσίασε ο φίλος μας, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολλά λογική. Τώρα θα γίνει πράξη και πότε δεν ξέρω. Σε πρώτη, χωρίς να το, έτσι, να το μελετήσω, είναι ένα σου. Είναι ένα σου. Είναι πολλά λογική, αλλά εγώ του είπα ρε φίλε, μα πώς θα πάμε από τους 17 πλάς τους κάτω 23 στους 15 σύνολο. Πρέπει να το κάνουμε σταδιακά. Λέει μου, είναι, πρέπει να το κάνουμε έτσι. Εγώ την περασμένη φορά είπα σου 10. Και λες μου που τους 17 να πάμε 10. Ναι, γινόταν εν τέλει ακραίο εσένα, ρε. Σου είπα ότι πρέπει να κάνουμε μία τομή. Τούτη είναι τομή που μου έρθει. Μεγάλη τομή, ναι. Α, ναι. Και η δική μου μεγάλη τομή και τούτη είναι μεγάλη τομή. Για να κάνουμε κάτι, πρέπει να είναι μεγάλη τομή. Σωστό. Πατσάρισμα, έγινε δουλειά. Τι φοράς. Ναι. Οκ. Τώρα λοιπόν, ο Κλειβιτάι πήγαινε λίγα στον Άρη. Α. Ναι, και να μιλήσω για τον Κλειβιτάι, ένα λεπτό να στείλω κάτι του παρέα σου, δαμέ. Κι ούτου αρχίζει να χτύει. Ναι, το λίγο. Να μιλήσω για τον Κλειβιτάι, αλλά πριν ρε μάλλον κομμάτι στον Κλειβιτάι, επειδή αρχίσαμε το θέμα με το κατάλογο των 15 ή των 17, αν ξέρω, το ξέρω εγώ, με τον ενιαίο κατάλογο θεωρώ ότι είναι μια ιδέα η οποία κάποια στιγμή πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά όχι εμείς, αλλά και παραπάνω η ομάδα και η ομοσπονδία. Ένα άλλο θέμα που είναι στο προσκήνιο τώρα είναι σε εισαγωγικά ο τσακωμός των ομάδων, τη ΣΚΟΠ, του ΠΑΣΠ με την κυβέρνηση. Μετακίνηση φιλάθλων, ναι. Το λοιπόν. Και φαίνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι με τις ευλογίες της κυβέρνησης, είπε ότι τούτη τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτούμε και αποφασίσουμε επιστροφή, μετακίνηση των φιλάθλων στα γήπεδα. Θέλει να είναι μόνο η οπαδοί γήπεδου. Έχεις καμιά όψη για το θέμα. Και ομάδες λέγονται κάναμε τελικό κυπέλλου που είχε 17-18 χιλιάς κόσμο. Που ήταν και ο πρόεδρος. Ναι, στο Ομόνια Πάφος. Και δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν το κάνουμε γενικά. Εγώ με τις άποψεις, η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να αφήσουν το μέτρο. Ποιο, τις απαγόρευσεις. Τις απαγόρευσεις. Αλλά είσαι υπέρ του... Ότι δεν είμαστε έτοιμοι σαν κοινωνία, σαν λαός να το κάνουμε, δεν μας πείθουν ότι θα γίνουν. Ναι. Mm-hmm. Η Μιτσί, η Χασικλή. Ότι θα γίνουν επεισόδια. Η... Τούτη πόνη, ναι, αλλά με περιορισμό, ρε φίλε, ας πούμε να είναι το 10%. Δηλαδή, ας πούμε να παίξει π.χ. Απόλλων Ομόνοια, Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Να πάνε 900 φιλάθλοι του ΑΠΟΕΛ. Να παίξει η ανόρθωση από ΕΛ. Η ανόρθωση από όλα. Πάλι να πάνε 900. Ή κατά με τούτου 900, δεν μπορεί να του σκοτώσουν, α πούμε. Εντό. Όχι, γιατί να λύσει. Μπορούν να κάνουν πόντο. Όχι, δεν μπορούν να σε ελέξουν. Γιατί να μπει, δεν μπορούν να σε ελέξουν. Όχι, μπορούν να του ελέξουν. Αν μπορούν να σε ελέξουν, γιατί να μην δικαιούνται. Να μην μπορούν παραπάνω. Όχι, ρε φίλε, 900, κάτι είναι 900. Ναι. Στο βάσιμο βεβαίω, ένα πιο χιλιάδε φιλοξενούμε. Τούτων ισχύει. Ναι. Η ουσία, αν περάσει, η ουσία είναι ότι θέλω την όψη σου για όλο το πράγμα. Ρε, πρέπει να ανοίξουν ξανά τα γήπεδα και όσου φιλοξενούμε στον παδού. Δεν μπορώ να κατηγορήσω είτε την μια πλευρά είτε την άλλη. Τι είναι μαζί και μου σκιό. Γιατί τι σε φοβίζει εσένα. Φοβίζει με στο κομμάτι ότι δεν με πείσαν ότι θα γίνουν πάλι. Μισοδιά. Θα βρεθεί ένα όπω το Σαλαμίνα από ελ. Μα ρε φίλε, μα εκείνο το πράγμα ήταν μεμονωμένο ρε φίλε. Εκείνο το Σαλαμίνα από έτσι, πέρσι είχαμε το Σαλαμίνα από έτσι στο αέρα από όλο στο κύπελλο. Ναι, μεμονωμένο, αλλά δεν με πείθουν ότι θα το κάνουμε. Αν και αποδείξαν, π.χ. ας πούμε το περιστατικό γίνον στο Αποελάεκ, όταν ετοιμάζονταν το παιχνίδι, και η μισή. Από πήγαν οι οπαδοί. Οι οπαδοί μέσα και ήταν οι παίχτες της ΑΕΚ μες στο γήπεδο, και εσύ που παρηγορήσα. Τούτα πράγματα είναι το που θέλουν. Ήταν το που θέλουν. Το καλό για το πρωτάθλημα και για τους παίχτες και για τον κόσμο είναι να είναι να μπαίνει ο κόσμος. Αλλά τότε στη στιγμή λέει και εσύ ότι δεν είσαι σίγουρος αν πρέπει να τους επιτρέψουν να ξαναπάρουν. Φόβομαι.
Okay. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν. Πριν πάμε στους παίκτες, θέλω να μου πεις, εντάξει, πότε παίζει μάπα η... Μπαφός. Τα ευρωπαϊκά. Στο... Παίζει την Πέμπτη, έχουμε την Μπάφο. Για Πέμπτη. Πού την Πέμπτη μπορείς. Δεν πέρασε σήμερα. Για Δευτέρα. Δευτέρα. Την ερχόμενη Πέμπτη. Παίζει Πάφος, Έλφσμπουργκ στη Σουηδία. 11/7. Πάφος. Έλφσμπουργκ, Πάφος, εκτός έδρας. Στη Σουηδία. Ναι. Μα γίνει η Έλφσμπουργκ κάποτε ήταν καλή νομίζω. Ναι, ναι, είναι ένα σύμμα, ήταν καλή ομάδα. Θέλω να παίξω πάνω εκτός στην Κύπρο. Τούτον είναι για το Ευρώπα. Ναι, πρώτο προκριματικό στο Ευρώπα. Αν την περάσει η Πάφος, δεύτερο παιχνίδι είναι στην Πάφο Μπότ. Όχι στην Πάφο, να παίξει στο Αλφαμέγα στην Λεμεσό. Πάφο είναι το γήπεδο του Στέλιο Κυριακή, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωπαϊκή. Ναι. Και να παίξει στην Λεμεσό. Ναι, Τετάρτη 17 πόνι. Περίμενε, εν Τετάρτη ξαπέξει να παίξει. Πέπτει 18 σημαίνει. 18 ευρώ. 11 με 18. Παίζει ο Παρίτσιγο. Ναι. Μάλιστα, είστε. Σημειώνεται. 23/7 από ελ. Δεν ήξερα την ομάδα ακόμα. Τι. Δεν ήξερα. Αν δεν μου πήγε στα ευρωπαϊκά. Για να τα σημειώσουμε, να ξεκινήσω. 23/7 είναι να παίξει το Αποέλ. 25 να παίξει ξανά η Πάφος αν προκριθεί. Η ΑΕΚ και η Ομόνια. Αποκριθεί η Πάφος να παίξει 25. Ναι, το επόμενο, δεύτερο αποκριματικό. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είμαστε happy. Δεν happy. Να ξεκινήσω δηλαδή. Ο... Να αρχίσω, κάποιος δεν αρχίσω. Μάλιστα. Οπότε η πρώτη ξεκινάει η Πάφος. Η Μπέπτη αρχίζει... Καλές επιτυχίες. Νομίζω ότι η Πάφος είναι να... πάει καλά. Να πάει καλά. Νιώθω ότι... φίλε, είναι η πρώτη συμμετοχή στην Ευρώπη. Νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο είναι περίμενε. Είναι η ίδια ομάδα περσινή η Πάφος. Δηλαδή έβαλε ένα αριστερό μπακ εντεκατάτων μέσα. Δηλαδή να παίζουν όποτε θέλουν πάλι. Είναι δυνατό ρε. Διότι πέρσι όποτε θέλαμε. Εντάξει ρε, ενώ είναι η ίδια ομάδα. Δεν πιάνει έναν παίχτη φτωχό. Επιάνε τον Μάρο Ηλία, επιάνε τον Πηλέα. Μάριος Ηλία έπαιρναν τον Πηλέα. Αν τους θεωρείς φτωχούς. Εν τον πέρνουν φτωχούς. Άλλο, Μάριος Ηλία και... Και ο Πηλέας. Και ο Πηλέας ο Μπακ, ο αριστερός. Ποιος τον Πηλέα με τον Ήβρα όταν ήμουν στα U15. Είπες μου, δεν έχω ξανά. Στον της Αρσενάλ. Συγχαρητήρια στον Λουμπόφ και τον Λομαγκίν. Όχι Λουμπόφ, Ντουμπόφ. Ντουμπόφ και ο Λομαγκής. Τούτη. Ναι. Συγχαρητήρια γιατί ο Μάριος Ηλία ήταν μια μεταγραφή η οποία πήγαινε στην Ομόνια, στράφηκε πίσω, πήγε στα πόδια, ξαναστράφηκε. Ήταν να πάει και ήταν πρώτον πυρό στο Ιέρι, δεν ξέρω με άνθρωπος που μπορεί να πάει και ταυτιγιό να αγοράσει. Ένα πιαρκέτη αρχάγγελο να διάμε στην κρίση της Λευκουσίας, ένα πιενίο τσάμι στο Ρατσά και τελικά πήγαινε στην Παφ. Είναι η τρίτη απόπειρα του Μάρου Ηλία να παίξει σε πιο μεγάλη ομάδα γιατί πήγε στην ΑΕΛ. Πρέπει να παρουσιαστεί. Τώρα πλέον ότι πρέπει να. Φυσικά λέω στον Λουμαγίδη και τον Ντουμπόφ και τον άλλον τον άλλον τον προβλήτη του. Καρσέδο. Τον Καρσέδο ότι πρέπει να παίξει. Ο Μαρίας. Για να δούμε. Μα για να παίξει πρέπει να του δείξει ότι μπορεί να παίξει. Έτσι. Και ο Γκόμι γραφή είναι. Κάρε φίλε, το αν διαβάνεσαι με το κουλ λεπτά. Αν τα γόλι μόνο έχει να κάνει. Έχει όμω. Είχε α πούμε ο. Δεν μπορεί να το σε τεφόρ, ο Ζάιρο. Ο Ζάιρο. Πέρσι. Είχε μια αναφλογιστία ναι. Και μια μπούντιν τούτη 15-17 μάου. Εντάξει, αύριο να βάλει τον Μιτσίν 7 λεπτά και τα 7 λεπτά έμπαιξε καλά και βάλει τον άλλο και ο 3 την άλλη και 40 και ό,τι μεθάλλει, έφτανε. Άις του, δώσ' του συμμετοχή να παίξει. Άξε να δούμε, μεγάλη προκλήση για τον Πηλέα και ο Μάρο Ηλία ρε φίλε να πάει να παίξω στην Πάφο. Βέβαια. Όμως έδειξαν ότι δύσκολα επιβιώνουν οι Κύπροι παίκτες. Βέβαια. Αξιτάνε του λόγια Κύπρου στο Λάδα παίκτη ρε φίλε χωρίς ομάδα παίκταρα θα πούμε, ενώ ο Λαΐφης ρε. Εγκληματίες. Όχι χωρίς ομάδα, είναι και χωρίς ομάδα γιατί είναι βρίσκει ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να θέλω στην 50 ομάδα στο Λαΐφη. Αλλά... Ακόμα είναι αφάση μπορεί να πάει. Όχι από Βέλγιο. Ναι, ο ίδιος ή δεν τα βρίσκει. Ρε φίλε, δεν ξέρω, να ακούετε κάτι. Ακούνται πολλά ότι θέλει ο Άρης, ο Πάφος, η Ομόνια, το Αποέλ, ξέρω εγώ. Φίλε, είναι μια μεταγραφή η οποία... μπορεί να με θέλει να μείνει στην Κύπρο. Μπορεί να με θέλει να μείνει στην Κύπρο, ρε φίλε. Άλλη κόντα. Πόσο είναι ο Λαϊφής. 31.
Όχι, πρέπει να χτυπήσω. Κανεί. Για να πάει και στη Σαουδική Αραβία, γιατί εγώ ένα συμβόλαιο να είναι 100.000 ευρώ να έρθει στην Κύπρο. Μου μιτσί, δεν είχα τον και στο... Πού την έχεις, στην Ελπίδο, και στον πιο κάτω. Ελπίδο και στον πιο κάτω, όχι, είχα τον στο... Πού μου δώκασαι, τι είναι... Ενόπλο, ενόπλο, έπαιρ μου, ναι, ναι. Έβαλα το σούλες σε εσές και ξαναπαραλαμβάνω σου, μια φορά να περίπαιξες μου. Εγώ. Και σε τέφωκα. Περίεξα δεν τον έπαιξε. Εγώ είδα τον Λέφι να παίξει άκρα στην άμυνα, να παίξει στόπερ, να παίξει χαφ. Δεν με καταργήσαν τα δεκάκρα, να με καταργήσαν τον Λέφι. Εσύ στην του Λαϊφ είναι αρτική πρόνοση. Ομόνια και Απόλλου Λόησα. Ομόνια. Και Απόλλου Λόησα και ανόρθωση αρέσκει μου. Ανόρθωση για μένα. Για να κάνουμε έτσι να άπαξες για ανόρθωση στην Κύπρο βέβαια. Όχι, στην ανόρθωση είναι κατακλουγήσαν το. Ποιο. Του Λαϊφ. Του Λαϊφ είσαι άρεστο μόφια. Πήγαινε πίσω ύστερα ρε φρήμα. Πάω σε παίξε μαπάρον ο Λαϊφ. Πού. Στην ανόρθωση. Εσύ θυμάμαι τον Λαϊφ που πήγε στην Αλκή. Είναι και θυμάσαι. Ρε, έπαιζε μπακαριστερός. Στο παιχνίδι που δεν έβαζε 4-0 φάντες. Ναι, αλλά ύστερα... Κατακλούγησαν το. Θυμάσαι το πρόχριστο εσύ. Πρόχριστο. Ναι. Ούλα χρουν θύμωτα, γόρε. Επίσης ο Μιτσής. Επίσης τώρα έπαιξε πολλά καλή ομοδοσφαιρό. Δεύτερη φορά. Ξέρε. Τα σίτσα μου μέσα. Ούλοι κάνουμε λάθη, ρε Μαλέκο. Εσύ έκαμε πόσα λάθη έκαμε στην καριέρα σου. Ούτε και ένα. Ούτε και ένα. Δικό σου τσέφιας που από έλπω δεν σε βάλω και να παίξεις. Είναι πέντε γάμο. Και είπες πέντε μήνες στο απόλυτο τέλειος. Ρε φίλε, είναι πέντε κάθομαι για μένα για να τέλος πάντα, αστεία. Για να θωρώ το... το... τους στοιχούς. Λοιπόν, να δούμε, ενδιαφέρει περισσότερο. Ο Εφραίμ δεν μπορεί να είναι ο Εφραίμ. Ο Εφραίμ είναι ποδοσφαιρικός διευθυντής του ΑΠΟΕ. Ποδοσφαιρικός διευθυντής του ΑΠΟΕ. Μα είπες κάποτε εσύ ότι πρέπει κάποιοι στον Αρχάγγελο να έχει παίχτη που είναι από την ομάδα. Ο Εφραίμ, ρε φίλε, μπορεί ας πούμε, να λέμε εξήγεν πάλι μα, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ θεωρείται στέλεχος του ΑΠΟΕΛ. Σωστή η κίνηση του φίλου μας του πρώτου. Ναι. Θα σου πω κάτι. Πάει τούτος ο ρόλος, ρε, Εφραίμ. Γιατί να μην του πάει. Πάει πρώτα μια προσωπικότητα, Εφραίμ. Μορφωμένο παιδί, προσωπικότητα, πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ξέρει το αποδητήριο. Ξέρει το. Πολύ καλή κίνηση. Εγώ ξαναείπα σου. Εχθές που είδαμε την Ιταλία. Ναι. Στο Ευρωπαϊκό Τζιάμεν τον Πάγκο ήταν ο Μπουφόν. Ο Μπουφόν. Φίλε, του είσαι γίνει, αυτοί οι άνθρωποι είναι μες στο ποδόσφαιρο. Όσο και αν κατηγορούμε φίλο στην Γαλλία. Εάν το πιάει η Γαλλία αύριο το Euro. Γιατί του όσο δεν μπορεί να λάρουν ο Ντεσάμ. Πώς έκαμε, ρε. Έκαμε τα ούλα, ρε. Έπιαν παγκόσμιο σαν παίκτης, έπιαν παγκόσμιο σαν προπονητής, ένα πιάει ευρωπαϊκά. Πόσα χρόνια είναι για τούτη είναι η επιτυχία, αν θέλεις, προαθλητισμό του ποδοσφαίρου, που την εγκαταστρέψετε ειδικά στην Κύπρο. Άλλο, μεταγραφής είπαμε. Είπες μου να μιλήσει για Αμφιλιτάλια που είναι όπως ήθελε και ο ίδιος μια αλλαγή, φεύγει σαν πρωταθλητής, έτσι το θεώρησε, εντέκειωσε. Οκ. Άλλη συντά κινήσεις είχαμε, τους που ήρθαν προς τέτοιο και άντων που το αεροδρόμιο. Μάγερ, Μέγερ είναι μόνο. Να, ο Γερμανός. Γερμανός, Γαλλός. Έχει πολύ καλό βιογραφικό, έπαιζε στην Λουκέρνη, στην Ελβετία, αλλά έχει καλό βιογραφικό. Λουκέρνη στην Ελβετία, μάλιστα. Ο άλλος τσούς της ομονίας που κέμπω την ΑΕΚ, Διογκού είναι μόνο. Διογκού, φίλος. Ναι. Έβαλα στο μέσα για δεκάδα να το δει που κάναμε, ρε. Καλή κίνηση. Άρεσε μου. Δεξιά. Και θέλει και τον Τόγκια. Ανεπίσημα μιλούμε. Τρώτη διαφορούν και τον Τόγκια. Τον Τόγκια είναι ο Βίνκερ της ΑΕΚΟ. Το λοιπόν... Τούτε που ήταν πάνω ήταν που είναι, δεν έκαναν τίποτε. Απέρα σου φορέ Μάλεκο. Ο Λοΐζου φαίνεται να μην είναι στην ομονία όπως τώρα. Να μην είναι και αν είσαι καμία πρόταση. Ναι. Α, για το Μάιερ τον που είσαι προηγουμένος, μπορούν το αδεκάρ κάπου τα γυρεύκουμε. Ο Μάγερ, ο Γερμανός που είπα, ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Που μου είπες πριν, με ρώτησες πριν. Ήταν δεκάρκα που όπως ναι, εμάς. Ναι, αλλά ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ φέτε να... Μου κριτικάρω που να αρέσκει. Ποιο? Ο Μάγερ. Δεν σας αρέσει. Άμα έχει και σαν δεκάρι, μου κριτικάρω που να. Είναι όπως το, όπως το Πηγιαφάνης. Που έφκαινε μισή Κύπρος. Παιχτούρα μια λέγε ο καλύτερος παίκτης. Εντάξει, έφκαινε ο Κέρος, έφκαινε ο Σιγιάτο. Και άλλος με έμπαρες. Για ο Βιαφανές. Ο τρόπος που πες. Δεκάρι λόγω σου. Α, εννοείς εσύ άρεσε και την είπα ήταν περιοχή.
Όταν απάντησε όμως, έκαμε τη διαφορά. Α? Πολλές φορές ρε Μαλέκο, το δεκάρι, έστω αν το ταλέντο του δεκαρκού είναι διαφορετικό, ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο φαίνεται και με βάση και το πλάνο του σύστημα του προπονητή. Εννοείται. Καταλάβες, γιατί ο Σάμπερση, ο Σαπίντο, είχε παιχνίδια που τον αξιοποίησε με ιδανικά, είχε παιχνίδια που τον έχασε. Αν οι οδηγίες είναι να στρέφεται πίσω, εντάξει, έτσι ωστε ο Γιάννης. Αξιό, φίλε, είχε ποιότητα μόνο το παίκτης του, είχε ποιότητα, μπορεί να μην την σίγουρα ήταν ο Βιαφάνες του Παναθηναϊκού μες στην Κύπρο. Όπως τον Τάτσο, όποτε ήταν για μέ πίσω από τον επιθετικό, και είναι η θέση του, επάνταν η προσφοντική, έπαιζε το από καλά όπως ο Βιαφάνες. Όταν ύστερα έπαιζε το που ήταν πίσω, σκέφτομαι να μου λαλήσετε να έρθω πίσω, φίλε. Δεν έρθω. Όχι ρε. Αφού είσαι και ο προπονητής να σου πει με φύσκουσα. Εσύ είσαι ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο. Και τούτη παιδί. Και έκαμε το δύο χέλες πολλές φορές. Έντσι ο Αγκουέτ με τον Μακαρί, το Άρσοφ με κανένου, ναι. Να ακούσω ρε φίλε. Δεν ήταν πίσω από τον επιθετικό. Δεξί. Και θωρώ τον δεξί τον στόπερ. Εν πάτα καλά. Εν είναι καλός σήμερα. Πού μπορεί να πάω ρε. Ή θωρώ τον μπακ που ποτζεί ότι πάει και πάει. Θα πω από δεξιά ρε. Θέλω τον αριστερά, αριστερά, ότι πάει και πάει. Θα πω από αριστερά, μα δεν τους παίκτες που θέλουμε και γι' αυτό που δει ένα πα πλέον, ώρες φορούμε την αιδιάζουν. Μα γι' αυτό που τότε που οι επιγεννοήσεις οι δικές σας που κάνετε στο γήπεδο, ώρες είναι καοδήσεις του προπονητή, γιατί κόφηκε ο νους σας, λες, το αδεινό σημείο που έχει πάω από εκεί, και έκαμε σε διάφορα, έτσι. Τέλος πάντων, Έχει κάτι άλλο. Εθινόπης. Όχι. Πότε να ξαναρτούμε τώρα που είπε η Νίκη. Αντί να πρέπει να είμαστε κάθε τομά, κάθε Δευτέρα. Ήταν και να ξαναρτούμε, ρε Μαλέκο. Να ξαναρτούμε. Ήταν και είμαστε να πάμε και λίγη άδεια, ρε. Πότε θέλει να κάνεις που μείνει τη Δευτέρα, την Τρίτη, που είναι μετά ο Euro και κανεί. Οπότε θέλεις εσύ. Α? Οπότε θέλεις εσύ. Δεν το κάνω κάνει. Ρε, ας σου πω κάτι. Ας σου προτείνω ένα πράγμα τώρα. Τι ήταν ο Μπαμπέ, να μην το πιέρει. Τι, ο Μπαμπέ. Να μην το πιάει. Πάντα, τώρα μπορεί να τελειώσουμε, αφού πέσε να πάει τα σπίτια. Είπα σου και να μην πιάσει το Μουλέ Ρούς. Πού? Το Μουλέ το έρθει η Γαλλία. Το Μουλέ Ρούς, είναι σαν το... Ναι, μόνο καπαρέ το... Μα πότε πιάσει το Μουλέ Ρούς. Πιάσει το Μουλέ Ρούς. Να κλείσω με το Μουλέ Ρούς τώρα. Να με το Μουλέ Ρούς. Όχι, ρώτα από οτιδήποτε σε βοηθάσεις στη βιδιά το Μουλέ Ρούς. Να μου να σε ρωτήσω τώρα. Α, όχι, να σου κάνω μια ιδέα, μια εισήγηση. Αλλά με γελάσεις. Ναι. Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης όπως είσαι δαμέ, που μπορεί να βαθμιστείς δαμέ, θα σου προτείνω ένα πράγμα. Όταν είμαι με άδεια ή όταν είναι χορεξή, για άλλους λόγους, να έρχεσαι δαμέ φίλε μου, να βάλεις το μικρόφωνο πάνω σου και κάνεις εκπομπή. Αχωρίζεις ένα. Ναι. Εάν ένα κατοκούπι τσαμέ, μπορεί να μην πεις ότι θα είσαι παρόν από δεν μπορώ να πω, ρε. Ακούω, σου πω, κανονικά πρέπει να βρω τον τρόπο την Δευτέρα ή την Τρίτη να κάνουμε εκπομπή. Πρέπει. Έχει ευρωπαϊκά... Μετά το Euro... Έχει ευρωπαϊκά να φύγει ο τελικός του Euro. Αλλά αν πρέπει να κάνουμε ένα απόγευμα, ρε, μάλλον εκπομπή. Όποτε θέλεις κανόν, δεν έχεις. Α? Όποτε θέλεις. Και ας σου πω κάτι, ακόμα μια τώρα εκπομπή. Πώς είναι, αντί άλλο αυτό είναι μέσα του μήνα, 16, 15, 16 μήνα και ύστερα κάτω τους είναι κανένα, 1,5 μήνα και κανεί. Πόσο! Πώς παρκέψε προάθημα, ρε. Ακούμαστε, ρε, φάστε, κάθε το μάνα ακούμαστε. Και έχουμε να πούμε πολλά. Και για την μεταγραφή, έτσι, τους που... Αφού αφού ζούμε τους που παίζουν μάπα τώρα, τους που εκκλείσανε, κάμανε, φτιάσανε, να δούμε ένα που είναι την μάπα, σε την μάπα, να σκόπα τώρα, να σκάγω τον προαθλητή που το... Που το... Φετός, να σου το πω, τον προαθλητή, ξεκινά το πρωτάθλημα πότε. 23-24 είχαμε. 24 Αυγούστου. 23-24-25. 23 είναι Παρασκευή. Αν είχε Παρασκευή, μάχε να 23. Διαφορετικά είναι στα δωρήγορα να 24-25. Μόλις δω τις ομάδες όλες, εντάξει, θα σου πω τον παχλητή. Από να ζεις, αθηλικά. Θα σου τιμωρά αγωνιστική. Να πάμε να φυκοτήσει αγωνιστικές. Και θα κάνουμε ποτέ το... Που τα τώρα. Εφάλε, φίλε, εξυμπρώσαμε την ώρα μα, ρε, αρχιντακτή. See you.
Περίμενε ρε, εγώ να πήγα το Μολέρ Ρούς. Α, φράσικο στον να πάω όπως εγώ και ο παιδιμός. Ωραία, ωραία κουβέντα. Εγνώρισα, να πάει και φύλλα εκεί. Τέλος. Είπα μου να πάμε στο Μολέρ Ρούς, έτσι. Μα μιλάς πριν πάντα χρόνια ρε. 1800, χωρίζα μάπα. Είπες μάπα ρε, έπαιζα 35 σε μάπα ρε φίλε. Έπαιζα μάπα ρε, τέλος πάντων. Μπορείς να μου 28-30-30. Τέλος πάντων. Πριν 20 χρόνια και... Ναι, γνωρίζω μια παρέα ότι μια χόρευκε στο Μουλέ Ρούς. Τι που γνώρισες? Πού μόλις ήταν στην παρέα. Στο Παρίσι που ήσου? Όχι, στην Κύπρο. Α, στην Κύπρο. Είχαμε το γνωστό, ξέρει μα, πια στην τότε εποχή τώρα. Όχι το Μουλέ Ρούς, καμπαρέ και τα λοιπά, αφού στην Κύπρο άκουες καμπαρέ και ήταν μόνο, κατάλαβες, που ήρθε τώρα και ο νημίζει και ήταν μόνο, διάσημο. Πάμε στο Μουλέ Ρούς να το δούμε και το... Όχι ο Κουκοφκο με το σύντηριο, αλλά πάμε στο Μουλέ Ρούς. Συμφωνούμε ότι πάω στο... Έχει παραστάσεις 9 και 11 τη νύχτα. Εντάξει, να πάω στη δεύτερη στις 11. Λέω μου τραπέζι μόνο μου. Να σου απάνια τζαμία. Αν τα μόνος σου, μόνος σου παρέσει ρε. Μόνο μου ρε να ρωτήσω. Ρε πέσαι παρέσει μόνος σου. Ναι, πήγαμε στο πρόνοι, πήγαμε στο μουλέζο μου, κλείσα μου τον πόντο, τώρα η ώρα 11. Και πήγα μόνο πάω στο τραπέζι να δω. Ρε, αλήθεια που λαλείς. Ναι ρε. Ρε, πήγες πριν Κύπρο, σου παρέσει μόνος σου ρε. Ραντεβού με το κοπέλα που ήταν για μένα που εδώ. Να χορέψει. Ναι, που ήταν να δω. Διότι ότι η ώρα μια μπορεί να τελειώσει το. Τώρα να φύγουμε να πάμε. Περίπατο. Πάμε στο ένα κλαπ γνωστό, αν δεν ξέρω. Εντάξει. Τελειώνει το σοου. Εντάξει. Ή πια σαπάνια μου για μόνο μου. Τελειώνει το σοου. Περιμένω έξω, έρχεται. Κοπέλα. Μαζί με δυο φίλες της που χορεύκα. Φίλε, επιέναμε τρεις και εγώ εθώρες δυο μέτρα και επιέναση και ένας τάπος έναν και 60 και επιέναμε να βρούμε το... Το ταξί. Το κλαπ. Το κλαπ. Α, πάμε στο κλαπ. Επιέναμε πας στο μπαρ, ξέρεις τώρα, μάχομουν εγώ, κατάλαβες τώρα, παραγγείλαμε τα... Του τα πατσιξιό. Όπως επιέναμε το κόσμο, μας γυρίζω. Πού δεν ξέρω εγώ. Θυμήθηκα το Μουλέρ Ρούς, ξέρεις γιατί. Είπα μου ότι χάλασε κάτι. Τι χάλασε. Μια μπόμπα, τίποτε. Το Μουλέρ Ρούς. Ναι. Έχω ιδέα ρε φίλε. Και θυμήθηκα. Λοιπόν ρε φίλε, να... Συστήνω να πάτε. Άι στέτς γενέζες σας. Εκτός από πρώτου εβδομάδας θα τα πούμε ξανά και να μιλήσουμε. Εντάξει φίλε μου. Γεια σας.